Μετά το φωνικό και καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη, η ετοιμότητα του Ηρακλείου ορθώς έρχεται επιτακτικά στο προσκήνιο και η ανάγκη για ανασχεδιασμό είναι απαραίτητη. Η κατάσταση στα ρέματα του Ηρακλείου γενικά και ειδικά η περίπτωση του Κατσαπαδιανού ποταμού, που διαχρονικά αποτελεί ανοιχτή πληγή, βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης που συγκάλεσε ο Δήμος στη Λότζια, ζητώντας από την περιφέρεια συγκεκριμένες απαντήσεις και δράσεις με φόντο τις εικόνες χάους που καταγράφηκαν και στο Ηράκλειο το δύσκολο πρωινό του Σαββάτου, με δρόμους να γίνονται ποτάμια, οδηγούς να κινδυνεύουν και σπίτια να πλημμυρίζουν. Αυτό που σήμερα συζητήσαμε είναι ό,τι μεσολάβησε από την προηγούμενη πλημμύρα προδιετίας, τι έχει προοδεύσει, τι είναι σε κρεμότητα, τι είναι σε εξέλιξη και τι θα μπορούσε επιπλέον να γίνει, δεδομένου ότι ναι μεν κάποια ζητήματα στο Ηράκλειο βελτιώθηκαν, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα, τα οποία δεν μπορούν να μένουν έτσι. Το πάθημα της πρόσφατης κακοκαιρίας τουλάχιστον προς το παρόν δεν φαίνεται να γίνεται μάθημα, με την ασυνεννοησία ανάμεσα σε φορείς της αυτοδιοίκησης να παραμένει. Στη διάρκεια της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ηρακλείου για την αντιπλημμυρική προστασία, σημειώθηκαν εντάσεις με τα υπηρεσιακά στελέχη της περιφέρειας τελικώς να αποχωρούν, με το επιχείρημα ότι θα πρέπει να ενημερωθούν για την ατζέντα και να καταθέσουν προτάσεις. Ως Δήμος προσπαθούμε να δούμε και εμείς από τη δική μας την πλευρά αν υπάρχει κάτι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας που θα μπορούσαμε να κάνουμε, και το αντίστοιχο ζητήσαμε και από την πλευρά της περιφέρειας, από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, από την ΕΤΒΑ, και θα συνεχίσει η ίδια συνεργασία και με τον αερολιμενάρχη τον κύριο Πλιάκα και με την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Σε κάθε ισχυρή νεροποντή γνωστά είναι πλέον τα σημεία της πόλης όπου οι κάτοικοι δεινοπαθούν, όπως Αλκαρνασσός, Κατσαμπάς, Γιώφυρος και άλλα σημεία. Πολλοί λένε ότι είναι ανοχήρωτη πόλη. Ποια είναι τα σημεία που σας ανησυχούν? Δεν συμφωνώ με τον χαρακτηρισμό ανοχήρωτη πόλη, καθώς το μεγαλύτερο μέρος, και το απέδειξε το φαινόμενο του Σαββάτου κατά την εκδήλωσή του, το μεγαλύτερο μέρος του πολεοδομικού ιστού της πόλης, αλλά και περιφερειακά, άντεξε. Υπάρχουν όμως δύο δυνατά σημεία, και αυτός είναι η οδός Αγίου Αλεξάνδρου στον Καρτερό και η περιοχή, η ευρύτερη περιοχή της Αλικαρνασσού, όχι ο παλιός οικισμός. Το βέβαιο είναι ότι η φωνική κακοκαιρία φούσκωσε όχι μόνο τα νερά των ποταμών, αλλά και το φόβο μην επανέλθει ο κίνδυνος.